Στην παλιά ηλεκτρική των Αρχανών έχουμε ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή δράση, ένα ξεχωριστό εικαστικό εργαστήρι αφιερωμένο στα παιδιά. Και αν δεν κάνω λάθος, κάθε Παρασκευή το ίδιο εργαστήρι λειτουργεί και τους ενήλικες. Ναι. Οπότε και μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να δουν πάρα πολλές δράσεις και να μάθουν μέσα από αυτό το εικαστικό εργαστήρι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη, υπεύθυνη πολιτισμού στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, και την κυρία Σταματίνα Σαβανίδου, εικαστικό. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο κτίριο, το πολυκέντρο των Αρχανών Παλιά Ηλεκτρική. Να τονίσω ότι είστε το πιο ωραίο πλατό στην κριτική τηλεόραση. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για ό,τι κάνετε, για την ενημέρωση. Από τα πιο ξεχωριστά κομπλιμέντα, πιο ξεχωριστά κομπλιμέντα που έχουμε δεχτεί. Όχι, είναι μια πραγματικότητα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι μια πραγματικότητα. Και έχετε και την υπέροχη την Εύη της Πανού Δήμης. Βέβαια. Που συμπληρώνει το πάνελ. Να είστε πάντα καλά και να μας προσφέρετε πάντα τέτοια ωραία ενημέρωση πολύ. Αντικειμενική σε όλους τους τομείς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εδώ λοιπόν, όπως είπε και η Εύη Ισπανού, φιλοξενούμε κάθε Δευτέρα στα πλαίσια των δράσεων του Δήμου μας εικαστικό εργαστήρι για παιδιά, κάθε Παρασκευή εικαστικό εργαστήρι για ενήλικες και κάθε Σάββατο εικαστικό εργαστήρι βυζαντινής τέχνης. Είναι κάποιες από τις δράσεις του Δήμου μας. Προσπαθούμε μέσα στους χαλεπούς χερούς που ζούμε να βρίσκουμε θέματα που αγαπάει ο κόσμος προκειμένου να ασχοληθεί, και 10 καλλιτεχνικά θέματα που έχουν απήχηση, τα αγαπάει ο κόσμος, τα αγκαλιάζει και τα έχει ανάγκη. Δυστυχώς προσπαθούμε βέβαια, γιατί στους χερούς που ζούμε δυστυχώς μας επιβάλλουν τα μέτρα, οι μάσκες, οι αποστάσεις κτλ. Είναι κάτι που μας δυσκολεύει τη ζωή, αλλά από την άλλη οφείλουμε να τα τηρούμε προκειμένου να νιώθουμε όλοι να είμαστε ασφαλείς. Κυρία Γιαννιδάκη, η κυρία Σαβανίδου είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο εργαστήριο, είναι εικαστικός. Θα μπορούσε να μας πει έτσι κάποια ακριβώς από τα πράγματα τα οποία θα μάθουν μικροί και μεγάλοι παρακολουθώντας το συγκεκριμένο εργαστήρι. Θα σας τα πει η ίδια η κυρία Σαβανίδου. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και σας αφήνω να μιλήσετε με την κυρία Σαβανίδου. Βέβαια. Καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίσατε στο εικαστικό μας εργαστήρι. Είναι ένα εργαστήρι το οποίο δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο. Είναι δωρεάν για τα παιδιά. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το εργαστήρι. Μαθαίνουν τα παιδιά το χρώμα. Μαθαίνουν τη σύνθεση, μαθαίνουν τις γραμμές. Να έχουν καλή επικοινωνία μεταξύ τους. Και γενικά να μπορούν και αρχίζουν ήδη, βλέπω ότι κάποια παιδιά να ζωγραφίζουν με έναν εικαστικό τρόπο, θα έλεγα με μια εικαστική ματιά καλύτερα. Εμείς βλέπουμε χρώματα πολύ ωραία, μπλοκ ζωγραφικής, πινέλα. Τα παιδιά αφήνονται στην έμπνευση και τη δημιουργικότητα που έχουν να σχεδιάσουν αυτό που εκείνοι θέλουν. Έχουμε κάθε... Ναι, σε κάθε μάθημα που κάνουμε έχουμε ένα θέμα. Δίνω στα παιδιά ένα θέμα και δημιουργούμε. Μπράβο, αυτό μπράβο. Το θέμα μπορεί να είναι διάφορο κάθε κυρία φορά. Κυρία Σαβανίδου, μπράβο, την γιατί... Την προηγούμενη φορά, ας πούμε, είχαμε... Ναι. Αφήνουν τα tablets και τα κινητά στην άκρη και πιάνουν εκεί τις ζωγραφιές τους. Ακριβώς. Εκεί τα πρέπει να εστιάσουμε. Τα χρώματα, μέσα ακριβώς. Στα χρώματα. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στη δραστήρια την κυρία Γιαννιδάκη, τη γνωρίζουμε βέβαια και θα τα ξαναπούμε, και σε εσάς, κυρία Σαβανίδου. Η οποία είναι αρρωγό σε ό,τι χρειαστούμε. Εννοείται. Να είστε καλά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.